Η κατάσταση της υψηλής γέφυρας Σερβίων βρέθηκε στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ενημέρωση έγινε από τον Περιφερειάρχη Κασαπίδη. Σύμφωνα και με νεότατες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί κατά το έτος 2019, όπως μας πληροφόρησε ο κ. Βιτούλης, η γέφυρα των Σερβίων εμφανίζει μία μετατόπιση κατακόρυφη, βυθίζεται δηλαδή σε κάποια σημεία τη κατά ένα εκατοστό χρόνο, τα τελευταία 3-4-5 χρόνια ίσως. Αυτό το φαινόμενο είναι που δημιουργεί και τις οπτικές παραμορφώσεις, οι οποίες πλέον είναι πολύ εμφανείς και πολύ ευδιάκριτες. Στο πρώτο τμήμα της γέφυρας, από Κοζάδη προς Ασέρβια, είναι έντονες οι καμπυλώσεις, ακριβώς στα σημεία των συνδέσμων των προβόλων με τους λοχούς, όπου στέκονται μεταξύ αυτών των ονών, όπου έχουν τους προβόλους. Οι επικεφαλής αντιπολίτευσης ζήτησαν το θέμα να συζητηθεί εκτάκτως διεξοδικά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας κλήθηκαν να παρουσιάσουν το ιστορικό της υπόθεσης, όπως και την ακριβή παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, οι υπηρεσίες δηλώνουν άγνοια για την ύπαρξη τεχνικής έκθεσης από το Υπουργείο Υποδομών για την κατάσταση της γέφυρας. Υπενθυμίζεται πως κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά σε απάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών σε ερώτηση βουλευτή και συγκεκριμένα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Ψέματα ο Υπουργός. Μα δίνει ημερομηνίες και διαγραφή. Εν πάση περιπτώσει, αν έχει έρθει κλιμάκιο από το Υπουργείο, δεν έχει δώσει σημεία ζωή στην υπηρεσία. Δηλαδή δεν ισχύει η απάντηση του Υπουργού στον. Δεν έχει έρθει κλιμάκιο. Όχι, δεν λέει για κλιμάκιο. Τεχνική έκθεση που σας έχει σταλεί. Όχι. Επιπλέον, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο κύριος Αναγνώστου σε ερώτημα για το αν θα πρέπει σήμερα οι πολίτες να διασχίζουν τη γέφυρα. Αύριο θα βγω στην κοινωνία και θα με ρωτήσει ο κόσμος. Βρέμενε, αλλά είχατε περιφερειακό συμβούλιο για αυτή τη γέφυρα. Μπορούμε να την περνάμε με ασφάλεια, πρέπει να φοβόμαστε. Η γέφυρα δεν σπάει. Το σκυρόδεμα το προτεταμένο δεν είναι ψαθυρό σαν την κυμωρία να σπάσει μια και έξω. Θα φανεί αν θα συμβεί κάτι άλλο. Γι' αυτό είπαμε να προβούμε σε ανακουφιστικές εργασίες, να είναι σε κυκλοφορία η γέφυρα και να μπορέσουμε, έτσι όπως επιτάσσει η επιστήμη, να μπορέσουμε να κάνουμε προσέγγιση της σφαίρας της ικανότητας για να δούμε από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε. Για λάθος χειρισμό της περιφέρειας στο θέμα έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Σερβίων Δημήτρης Ζάκης. Ο κύριος Ζάκης υποστήριξε πως η προβολή του ζητήματος θα προκαλέσει ζημιά στο Δήμο. Όλη αυτή η διαχείριση μπορεί εσείς να ξεκινήσετε όλη αυτή τη διαδικασία από ενδιαφέρον για να λυθεί το πρόβλημα αυτό που υπήρχε σαν υποψία, αλλά η όλη διαχείριση και η δημόσια κατάσταση αυτής της ιστορίας δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Και μεταφέρω την έντονη ανησυχία της περιοχής μου, για να μην πω το θυμό με όλα αυτά που αναρτούνται. Από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης υποστηρίζεται πως θα πρέπει οι κινήσεις να γίνουν με διαφάνεια και τεκμηρίωση. Εάν αυτό το πράγμα συνέβαινε για μια γέφυρα στην Αθήνα και ήταν τα κανάλια εκεί, θα ήταν απόντες, θα ήταν πρώτο τραπέζι στα παράθυρα. Είμαστε μαζί. Θα καταλάβουν ότι με αυτό το θέμα δεν θα παίξουν και ούτε θα διαφορήσουν. Από εμάς, ό,τι και από τις υπηρεσίες μας, είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, έχετε την απόλυτη στήριξη. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Στρατάκης, το πώς θα αναθέσουμε, το τι θα κάνουμε, αύριο το πρωί θα αναλάβει την ευθύνη του Υπουργείου. Και ας πει ότι δεν την αναλαμβάνω την ευθύνη, ας παραιτηθεί τις ευθύνες που το αναλογεί και να την αναλάβουμε εμείς. Αλλά αυτό το θέμα δεν θα το αφήσουμε έτσι, διότι και αυτό πάλι καταλήγει στο πολιτικό. Το πόσο σοβαρά μας παίρνουν. Έτσι, που να κληθούν όλοι εδώ για να βγει ένα αποτέλεσμα, όχι στη λογική του εντυπωσιασμού που συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, ούτε της κινδυνολογίας, ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα που συνήθως αυτά τα θέματα της διαχείρισης κρίσεων πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με μια λεπτότητα. Και εμείς αντιμετωπίσαμε κρίσεις. Και τη γέφυρα αντιμετωπίσαμε, και το Χάνι Μπυρίκι που μας έπεσε και διαφορούσε το κράτος και είχα τους Αλβανούς να μας βρίζουν. Τα θυμάται, κύριε Αναγνώστου, οι Νταλικέριδες και μέχρι και η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας μας ενοχλούσε. Και δώσαμε λύσεις, όπως και στο πανεπιστήμιό μας. Με το που σκάψαμε, πήγαμε να χτίσουμε, βρήκαμε έγκυλα. Τρύπες, σπηλιές.
Έπρεπε να σταματήσει το έργο, να ξαναδιπλωματιθεί για να καλύψουμε τα έγκαιρα. Ήθελε 18 μήνες, δεν θα είχαμε πανεπιστήμιο σήμερα, δεν θα είχαμε κτίριο. Βρήκαμε λύση όμως. Δεν δώσαμε τη διάσταση όμως που έπρεπε. Δώσαμε λύση. Δεν μας έχει παρουσιαστεί δηλαδή για ένα τόσο σοβαρό θέμα μία ολοκληρωμένη εισήγηση για το τι θα κάνουμε. Και αν αυτό είναι προσωρινό, το ακούσαμε εδώ. Γιατί αν ήταν μόνιμο, άλλος έπρεπε να πάρει την απόφαση. Έτσι πρέπει να γίνεται. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, να το φέρετε σε μια έκτακτη, σαν έκτακτο θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να καλέσετε εδώ και τον κύριο Μητούλη και το Υπουργείο, ένα μηχανικό, και άμα δεν στείλει να ξέρουμε ότι είμαστε μόνοι μας και να δούμε τι θα κάνουμε. Επλέον ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης έκανε λόγο για σκοπιμότητες που προκύπτουν από τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος. Και πολύ φοβάμαι ότι η διαχείριση επικοινωνιακή του θέματος από την πλευρά της περιφέρειας κρύβει μάλλον άλλου είδους σκοπιμότητες. Τουλάχιστον σε εμάς μας γεννά πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Καθώς είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που δεν προσφέρεται για άλλου είδους εδραχιστηριότητα, το λέω μη φτάσουμε αξιοποιώντας υπαρκτά προβλήματα να καταλήξει να είναι η περιφέρεια dealer μελετητικών γραφείων και κατασκευαστικών εταιριών. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη, το είπαν και από τις τεχνικές υπηρεσίες, να στελεχωθούν με το αρμόδιο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό.